Επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες της ΕΚΕ αναφορικά με την μεγάλη επένδυση στη Σταυρούπολη, η οποία θα δώσει ανάσα στους κατοίκους σε ορεινής περιοχής, η οποία δοκιμάζεται σκληρά τόσο από την ανεργία όσο και από την αποψήλωση από ανθρώπινο δυναμικό. Πράγματι, πέρυσι το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Αλέξανδρο Κοντού για να δημιουργήσουμε επάνω στην περιοχή Σταυροπόλεως αυτήν τη μονάδα. Πράγματι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού πήραμε το οικόπεδο το Γενάρη, προχωρήσαμε άμεσα στην κατάσταση των θερμοκηπίων, όπου βάλαμε τα καπνοφυτώρια εκεί και η πρώτη κομμάτι της επένδυσης έγινε πολύ γρήγορα και τα φυτά 10 Μαρτίου έχουν σπαρεί. Βέβαια, σήμερα βλέπουμε τα πράγματα, είχαμε υπολογίσει εμείς ότι στην περιοχή εκείνη Σταυροπόλεως θα έχουμε περίπου 1.000 στρέμματα καπνού. Οι προσδοκίες μας επιβεβαιώθηκαν, ήδη φτάσαμε 1.100 στρέμματα και 500 στρέμματα στην περιοχή της Ξάνθης. Στην περιοχή της Ξάνθης έχουμε άλλα 600 στρέμματα και πάμε περίπου 1.650 με 1.700 στρέμματα. Άρα είμαστε στα πλάνα μας αυτά που υπολογίζαμε και λίγο παραπάνω. Το ενδιαφέρον με τους κατοίκους είναι μεγάλο. Περίπου 20 οικογένειες καλλιέργησαν και καλλιεργούν τα Βιρτζίνια. Στην περιοχή της Σταυροπόλεως, όπως ξέρετε κι εσείς, τα Βιρτζίνια ήταν και μέχρι το 2005. Ποιοτικά είναι πολύ καλύτερα από τις άλλες περιοχές, από Καρδίτσα, Τρίκαλα και Θεσσαλία, αλλά μέρη της Θεσσαλίας, και πιστεύουμε ότι το εγχείρημα που κάνουμε, την επένδυση αυτή που κάνουμε, θα βοηθήσει την περιοχή Σταυροπόλεως και την ίδια την εταιρεία μας. Γιατί θα έχουμε ποιοτικά προϊόντα εδώ στην περιοχή Σταυροπόλεως και λιγότερο κόστος μεταφοράς και κόστος ξύρεση, αποξύρεση των καπνών, γιατί όπως ξέρετε αυτά τα καπνά δεν ξέρονται με τον ήλιο, αλλά μπαίνουν σε φούρνους. Έτσι, μετά το πρώτο σκέλος του σχεδίου που είχε να κάνει με τα φυτά, ήδη η ΣΕΚΕ προχωρά στην υλοποίηση των επόμενων σταδίων, που μάλιστα ελκύουν το ενδιαφέρον και ξένων που επισκέπτονται τη ΣΕΚΕ. Το σχέδιο της εγκατάστασης, το πρώτο ήταν να γίνουν τα θερμοκήπια, έγιναν πολύ γρήγορα. Τα φυτά πέτυχαν, είχαμε πολύ ξεποιότητα, πολύ καλά φυτά, τα οποία δώσαμε και στην περιοχή των Τρικάλων, Καρδίτσης. Και τώρα συνεχίζουμε το έργο, όπου κάνουμε τις εγκαταστάσεις των φούρνων. Μαζέψαμε όλους τους παραλληλούς φούρνους, περίπου στον αριθμό 52, και τα μεταφέραμε στην περιοχή του Νεχωρίου, όπου επισκευάζονται και σε λίγο καιρό, μέχρι να μεγαλώσουν τα καπνά, θα είναι έτοιμα. Συγχρόνως προχωράμε για την αποθήκη, οπότε θα ολοκληρώσουμε, πιστεύω, μέσα στον Ιούλιο όλες τις εγκαταστάσεις και θα έχουμε ένα σύγχρονο, ένα κομμάτι που έχει σχέση με τη ΣΕΚΕ, το οποίο θα είναι ένα υπόδειγμα για πολλούς. Ήδη πολλοί επισκέπτες, ξένοι, Αμερικάνοι ή Ιαπωνέζοι που έρχονται επισκέφτονται τη ΣΕΚΕ, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον, επισκέφτονται τη μονάδα αυτή και έμειναν και, να πω, ακόμα κατενθουσιασμένοι για το πείραμα αυτό που κάνει η ΣΕΚΕ στην περιοχή αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα στη σύναψη των συμβολέων, ήδη από την πρώτη χρονιά το ενδιαφέρον των παραγωγών ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, ενώ πιθανή αύξηση αυτών είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένη, καθώς στην περιοχή της Σταυρούπολης δεν υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις που θα επέτρεπαν μια πιο εκτεταμένη παραγωγή, αν και η ΣΕΚΕ είναι διαθετημένη να απορροφήσει όλο το προϊόν.